Την Παρασκευή 10 Απριλίου έγινε γνωστό ότι ένας 78χρονος από τη Ζαρκαδιά, από την επαρχία του Νέστου, διαγνώστηκε με κορονοϊό. Η γενικότερη κατάσταση της υγείας του είναι καλή και όπως λέγεται ο πυρετός δεν είναι υψηλός. Ο 78χρονος ακολούθησε τη συμβολή του γιατρού του και έτσι βρέθηκε στο νοσοκομείο της Καβάλας. Ο 78χρονος ακολούθησε τη συμβουλή του γιατρού του και βρέθηκε στο νοσοκομείο της Καβάλας, καθώς ο πυρετός που είχε δεν έπεφτε. Κρατήθηκε εκεί λόγω του πυρετού και υποβλήθηκε στο τεστ για τον κορονοϊό. Κοιτάξτε, είναι μια κατάσταση η οποία ήταν κάποια στιγμή, ήταν θέμα συγκυριών, να τύχει και στη δική μας περιοχή. Έχουμε ένα θετικό κρούσμα. Το καλό είναι ότι, όπως πληροφορούμαστε, η υγεία του είναι σε καλή αυτή τη στιγμή κατάσταση, δηλαδή δεν έχει, όπως φαίνεται, να το πούμε με την λαϊκή έννοια, είναι κάπως ελαφρά, δηλαδή δεν έχει συμπτώματα με πολύ υψηλούς πυρετούς κτλ. Όπως δείχνουν τα πράγματα, έτσι πληροφορούμαστε. Από εκεί και πέρα είναι θέμα των αρμοδίων υπηρεσιών να κάνουν όλη τη διαδικασία που προβλέπεται, την ιχνηλάτιση κτλ. Θεωρώντας ότι αυτό είναι ένα τυχαίο γεγονός και βεβαίως θα μπορούσε να συμβεί στον καθένα από εμάς. Δηλαδή θα μπορούσα να είμαι εγώ ή κάποιος άλλος. Έτσι, θέλω να πω και να ευχηθώ καλή και γρήγορη και ταχεία ανάρρωση στον άνθρωπο, όπως επίσης βέβαια και στον κύκλο που τυχόν ο άνθρωπος αυτός έχει ως συγγενείς και στενούς προκειμένου και αυτοί όλοι μαζί να ξεπεράσουν αυτό το πρόβλημα που έχει δημιουργηθεί στον άνθρωπό τους. Από εκεί και πέρα, η πορεία της εξέλιξης του κορονοϊού στην περιοχή της Καβάλας είναι καλή, αλλά δεν χρειάζεται εφησυχασμός από τους πολίτες. Αυτό που πρέπει να δούμε και να πούμε στους δημότες είναι ότι δεν χρειάζεται ούτε εφησυχασμός ούτε πανικός. Η μέχρι τώρα πορεία των πραγμάτων ήταν καλή. Ένα μεγάλο αριθμός ύποπτων κρουσμάτων ήταν αρνητικά. Είναι το πρώτο κρούσμα μετά από πολλές μέρες, θα έλεγα, που σε όλη την Ελλάδα ή σε άλλες περιοχές υπάρχουν πληθώρα κρουσμάτων κτλ. Άρα αυτό που πρέπει εμείς εδώ να πούμε και να περάσουμε ως μήνυμα είναι ότι δεν πρέπει να υπάρχει εφησυχασμός. Μένουμε στο σπίτι μας. Είναι μια κατάσταση που όσο καλά προφυλαχθούμε οι ίδιοι, προφυλάξουμε τους δικούς μας ανθρώπους, προφυλάξουμε την κοινότητα στην οποία βρισκόμαστε, τόσο πιο καλό θα είναι και το αποτέλεσμα δεν θα είναι καθόλου δυσάρεστο για όλους εμάς. Την ίδια ώρα, συναγερμό σήμανε στο Γενικό Νοσοκομείο της Ξάνθης για τρεις ασθενείς κλινικών που βρέθηκαν θετικοί στον κορονοϊό. Πρόκειται για ασθενείς που βρίσκονται στην καρδιολογική, παθολογική και χειρουργική κλινική του Γενικού Νοσοκομείου Ξάνθης και νοσηλεύονται με άλλα προβλήματα υγείας. Τα δείγματα που ελήφθησαν από τους ασθενείς έδειξαν ότι πρόκειται για φορείς του κορονοϊού και κατά συνέπεια οδηγήθηκαν στην κλινική COVID-19 του νοσοκομείου. Ακολούθως, οι τρεις κλινικές απολυμάνθηκαν πλήρως και συνεχίζουν να λειτουργούν απρόσκοπα. Τα προβλεπόμενα μέτρα προστασίας εφαρμόστηκαν στο προσωπικό που ήρθε σε επαφή με τους ασθενείς. Τα επιβεβαιωμένα κρούσματα στην Ξάνθη μέχρι στιγμής είναι 28.